Της το θέμα της ημέρας είναι η επέμβαση της αστυνομίας στα Εξάρχεια. Ε, είναι η δεύτερη μέσα σε πολύ λίγο διάστημα. Ε, και θέλουμε να σας ρωτήσουμε κατά πόσο αυτό είναι μια κεντρική απόφαση να, συνεχιστεί οι, ε, να συνεχιστούν αυτές οι επιχειρήσεις εκεί στα Εξάρχεια ε, για να ε, αποκατασταθούν κάποιες αδικίες που έχουν δημιουργηθεί. Εδώ είχαμε βγάλει μια γυναίκα, σας το λέω και ως πολιτικό κιόλας, mm -hmm. η οποία είχε ένα σπίτι εκεί. Τη το πήραν οι καταληψίε και, και πληρώνει έμφυα, νερό και ΔΕΗ. Έχει φτάσει το χρέο 250.000. Κάνει καταγγελίε και δεν την ακούει κανεί. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, εγώ νομίζω ότι η αστυνομία έχει τον επιχειρησιακό τη σχεδιασμό, ένα στρατηγικό σχεδιασμό, τον οποίο και υλοποιεί και το κάνει αυτό καλά. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει σημασία είναι να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα ζητήματα τη ασφάλεια, αλλά συζήτηση χωρί κραυγέ χωρί ακρότητε χωρίς προσπάθεια, αν θέλετε, μικροκομματικής εκμετάλλευσης, αλλά μια συζήτηση η οποία θα συνδέει την ασφάλεια με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, με τις ελευθερίες των ανθρώπων, έτσι και βεβαίω με την κοινωνική συνοχή. Μην ξεχνάμε ότι η ασφάλεια συνδέεται με την κοινωνική συνοχή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια σε μια Κοινωνία καθημαγμένη, σε μια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί η φτώχεια, κυριαρχεί ο κοινωνικός αποκλεισμός. Πρέπει λοιπόν αυτά τα ζητήματα να τα δούμε αλληλένδετα. Αυτό προσπαθούμε εμείς Ας από τη φόβες. μεριά μας να κάνουμε. Και βεβαίως υπάρχει και το κομμάτι το καθαρά αστυνομικό, στο οποίο ε, η, η αστυνομία, η ηγεσία της αστυνομίας και βεβαίως και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας, του πολίτη, κάνει τη δουλειά σου και νομίζω ότι την κάνει με πολύ καλό με τρόπο. με την άποψη που εξέφρασε η υφυπουργό η κυρία Παπαγόστα ότι τα Εξάρχια είναι η μομάτι ε, τη Αθήνα. Ε, εντάξει, το, ε, ε, λέγονται μερικέ φορέ και υπερβολέ. Τα, τα Εξάρχια είναι μια πολύ ζωντανή γειτονιά τη Αθήνα, μια γειτονιά τη Αθήνα την οποία για δεκαετίε αποτέλεσε, αν θέλετε, και ένα κύτταρο κοινωνικών και πολιτικών ζημώσεων πάρα πολύ ενεργό. Από εκεί πέρα βεβαίω υπάρχουν και προβλήματα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια διαχρονικά. Και νομίζω ότι και η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά τη. Αλλά βεβαίω, επαναλαμβάνω και πάλι, επειδή για εμά τα ζητήματα ναι, ναι. τη ασφάλεια δεν τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα δούμε μόνο μερό. Και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωή τη πόλη. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί παρακολουθούσα και τι προάλλε και ένα debate των υποψήφιων δημάρχων τη Αθήνα. Ναι, ναι. Νομίζω ε, υπόθηκε και κάτι από τον Νάσο Τουνηλιόπουλο, το οποίο είχε ε, είναι, κατά τη πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε, αν θέλετε, για την ασφάλεια ε, σε ένα μεγάλο αστικό χώρο, στον οποίο δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια οι αναγκαίες επενδύσεις, για παράδειγμα, σε οδοφωτισμό. Έτσι. Είναι ζητήματα τα οποία σχετίζονται ακριβώ με την ασφάλεια. Επίσης. Το πώ φωτίζει την και πόλη, και το, το πράσινο που έχει, η πόλη, οι ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν στην πόλη. Όλα αυτά τα ζητήματα, κατά τη γνώμη μου, είναι αλληλένδετα. Κύριε Χαρίτση, να επιστρέψουμε στο, βασικό, το πολιτικό, στο πολιτικό κομμάτι. Έχουμε μπροστά μα οι ευρωεκλογέ, που είναι το κλειδωμένο που ξέρουμε εμεί. Ε, ήθελα να ρωτήσω την πολιτική εκτίμηση. Τι θα αποτελέσει νίκη και τι ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, προφανώ νίκη είναι να είναι πρώτο κόμμα. Εάν είναι δεύτερο κόμμα, έχει υπάρχει διαβάθμιση στο ποσοστό, δηλαδή μία μικρή διαφορά θα αποτελέσει μία νίκη για, τον, για το κόμμα σα. Καταρχά, κύριε Σαρδάκη, σα άκουσα τώρα να κάνετε την ερώτηση και σκέφτηκα ότι είναι μεν το κλειδωμένο 26 Μαΐου και προφανώ δεν αλλάζει, αλλά και με όλα αυτά που γίνανε στην Ευρώπη και γίνονται στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, και αναφέρομαι κυρίω στι συζητήσει για τον Brexit και στι συνόδου κορυφή τι αλλεπάλληλε διαπραγματεύσει. Βλέπουμε ότι τελικά και στην Ευρώπη τίποτα δεν είναι σταθερό και αναλύωτο και δεδομένο. Έτσι. Mm. Και γι' αυτό και οι, εκλογές εκλογέ τη 26η Μαΐου αποκτούν και μια άλλη σημασία. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, για να απαντήσω ευθέω στο ερώτημά σα, όταν λέμε νίκη, κύριε Σαραντάκο, εννοούμε νίκη. Άρα για το ΣΥΡΙΖΑ, ο στόχο τη εκλογή 26η Μαου σε ευρωεκλογέ είναι να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο επιβεβαίωσε στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015 ότι είναι και παραμένει η πρώτη πολιτική, πολιτική δύναμη, δύναμη, στη χώρα. Εάν... Αυτός Αυτό είναι ο στόχος Ωραία. και δεν υπάρχουν δεύτεροι τρίτοι στόχοι. Ο στόχος τον οποίο έχουμε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογέ της 26 Μαλή. Καταλαβαίνω. Εάν η διαφορά, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα. Με μικρή διαφορά. Αυτό σημαίνει πάλι ότι είναι μια... Επιβεβαίωση πολιτική, εν πάση μία απόρριψη τη πολιτική που κάνετε τέσσερα χρόνια. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Σαρδάκο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ιστορικά ότι επειδή οι ευρωεκλογέ είναι πάντα μια εκλογική διαδικασία, αν θέλετε, με αυτό που ονομάζουμε λίγο πιο χαλαρή ψήφο, το κυβερνών κόμμα ε, αντιμετωπίζει, αν δείτε όλα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, μια ε, σχετική φθορά. Έτσι, αυτό είναι ε, ένα ιστορικό δεδομένο. Παρόλα αυτά όμω, και παρότι αυτό, αν θέλετε, για μια πολιτική δύναμη η οποία βρίσκεται στην κυβέρνηση περισσότερα πλέον από τέσσερα χρόνια αποτελεί αν θέλετε ένα μειονέκτημα παρόλα αυτά εμείς λέμε και επιμένουμε ότι ειδικά σε αυτή τη συγκυρία και τόσο κρίσιμο που είναι τα πράγματα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη επειδή ακριβώς δεν, οι ευρωεκλογές αυτές δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο ζήσαμε στις προηγούμενες ε, ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, του 14, του 9 κλπ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι πρέπει η ψήφος να είναι καθαρά πολιτική, να είναι ένα ψήφος η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στην Ευρώπη ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι όπως πηγαίνουν σήμερα, αλλά ούτε βεβαίως να επιτρέψουμε στις δυνάμεις Τη ακροδεξιά να αποτελέσουν το εναλλακτικό παράδειγμα για την Ευρώπη, αλλά και, πάμε ένα πάμε. Μήνυμα, και ένα μήνυμα στη, στο εσωτερικό τη χώρα, ένα μήνυμα στην Ελλάδα, ότι η προσπάθεια η οποία έχει κάνει η κυβέρνηση είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να επιβεβαιωθεί από του Έλληνε πολίτε. Και με αυτή την έννοια, ναι, επαναλαμβάνω και πάλι, η, ο στόχο μα είναι πρώτη δύναμη ο Σύριο, εκλογέ 26 Μαου. Δεν υπάρχουν δεύτερε ή τρίτε σχέψει γύρω από αυτό. Αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα των ευρωεκλογών. Μου έχει κάνει εντύπωση και έχει κάνει σε πολλοί κόσμο εντύπωση ότι στην προεκλογική εκστρατεία αυτό που είναι, δεν λέμε τώρα για τα οικονομικά ή για οτιδήποτε, η παθογένεια που έχει η αχύλιο η του πτερνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το θέμα που άνοιξε με το Σκοπιανό, με το Μακεδονικό, όπω το λέμε εμεί οι δημοσιογράφοι. Και βλέπουμε, ήθελα να σα ρωτήσω, γιατί και χθε είχαμε ε, πάρα πολλέ αποδοκιμασίε υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι περιοδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα. Όπου πηγαίνουν δηλαδή, βλέπουμε διάφορα τέτοια φαινόμενα. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι... εγώ δεν έχω δει πάρα πολλέ αποδοκιμασίε. Έχω δει κάποιε ακραίε περιθωριακέ ομάδε να διαμαρτύρονται πράγματι. Έχω δει όμω είδα και αντίστοιχε διαμαρτυρίε και σε υποψηφίου και στον ίδιο τον αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Μητσοτάκη, πολύ πρόσφατα. Δεν έγινε αυτό τόσο μεγάλο θέμα, επιτρέψτε μου να πω στα Όχι μέσα. Δεν έγινε, γιατί ήταν δύο μαζικής, άτομα μέσα στη συγκέντρωση. Στα κ. Κ. μέσα μαζική ενημέρωση. Αυτό θέλω να σα πω. Αλλά τώρα είχαμε τρει ευρωβουλευτέ χθε οι οποίοι αποδοκιμάστηκαν. Η προεκλογική περίοδο τώρα ξεκινάει και επιτρέψτε μου να πω ότι και η, η, πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του Πρωθυπουργού γίνεται σήμερα στην πατρίδα μου, στην Καλαμάτα και δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα, αν θέλετε, αυτή τη ε, προεκλογική περίοδου. Θα, θα γίνουν μεγάλε συγκεντρώσει. Κύριε Χαζαπόπουλε, βρεθήκαμε στη Βόρεια Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό μαζί μόλι προχθέ στην Κοζάνη, στο Βελβεντό Κοζάνη. Και η υποδοχή δεν ήταν απλώ θετική, ήταν ενθουσιώδη από τον κόσμο. Νομίζω ότι βεβαίω προφανώ θα γίνουν συγκεντρώσει παντού, σε όλη την Ελλάδα. Εμεί θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, θα μιλήσουμε ανοιχτά με του Έλληνε πολίτε, θα συζητήσουμε τι κάναμε, τα πεπραγμένα αυτή τη κυβέρνηση, θα συζητήσουμε για την Ευρώπη και βεβαίω μέσα σε όλα αυτά, εμεί δεν κρυβόμαστε κύριε Χασαπόπουλου, θα συζητήσουμε και για το μακεδονικό. Θα συζητήσουμε με όρου ευθύτητας και ειλικρίνεια. Τι, τι, τι συνέβη με το Μακεδονικό, ποια είναι τα κέρδη για τη χώρα μα από τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί δεν έπρεπε να αφήσουμε αυτή την εκκρεμότητα να σέρνεται άλλο και να την κρύβουμε κάτω από το χαλί όπω έκαναν οι προηγούμενε κυβερνήσει επί 30 ολόκληρα χρόνια, Πώ αυτό δημιουργεί έναν παράγοντα σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή μα που είναι υποφελία τη χώρα μα. Έτσι. Ναι, Πώς αποτρέπει άλλες χώρες, ναι. όπως Άρα η Ευρία, ότι να βλέπω δι... να, να αυτό το κύμα αντιδράσεων. Και Ως. θα μείνετε για όλα. δεν βλέπω αυτό το κύμα ίσα ίσα που νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες, ε, οι δημοκρατικοί Έλληνες πολίτες, γιατί και πολλοί δημοκρατικοί σαφές. Έλληνες πολίτες είχαν τις ενστάσεις τους για το μακεδονικό, κακά τα ψέματα, αντιλαμβάνονται σιγά σιγά Πουγέ, γιατί ήταν σημαντικό να αποφασίσουμε. Πω μια δύο ερωτήσει πολύ γρήγορα πωλή. γιατί πιεζόμαστε τον χρόνο. Ε, λέτε για την Ευρώπη, να συζητήσουμε η Ευρώπη που πάει και λοιπά στην Αθήνα όμω, στην Ελλάδα μάλλον, όχι στην Αθήνα, συζητείτε κυριαρχή σκανδαλολογία. Η Νέα Δημοκρατία σα κατηγορεί για τον σκάνδαλο Πετσίτη, εσεί λέτε για την οβάρη τη και τα δάνεια των κομμάτων. φαίνεται ότι η συζήτηση επικεντρώνεται σε αυτό. Ερώτημα ευθύ. Υπάρχει θέμα Πετσίτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέμα όχι αν ο Πετσίτη. Έχει λεφτά και πώ τα έκανε. Αν υπάρχει και πολιτική Στη διασύνδεση με τον κύριο Πετσίτη. Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι ε, καλό θα ήταν να μην συμψηφίζουμε. Γιατί από τη μία έχουμε την υπόθεση Νοβάρτης, που είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο παγκοσμίων διαστάσεων, δεν αφορά μόνο τη χώρα μα. Έτσι δεν είναι η υπόθεση Νοβάρτης, όλο τον κόσμο αφορά. Ε, βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική με την υπόθεση Νοβάρτη. Ε, μια υπόθεση η οποία πλέον έχει πάρει. Και τον δικαστικό τη δρόμο. Mm. και θα πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη εκεί να κάνει τη δουλειά τη απερίσπαστη, χωρί παρεμβάσει, για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η διαδικασία. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, είναι μια υπόθεση η οποία στήχησε στο ελληνικό δημόσιο δεκάδε δισεκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι, αν θέλετε, πάνδημο αίτημα των Ελλήνων πολιτών να δοθούν απαντήσει και να, να αποδοθούν, αποδοθούν ευθύνε είτε πολιτικέ είτε ποινικέ. Από πέρα και πέρα απαντήσω, βεβαίως, θα απετσίδη, για πέρα μένα, να... Θα απαντήσω σε όλα. Λέλα. Μην ανησυχείτε. Θα, ανσυχώ... θα απαντήσω σε όλα. <laughs> ε, από εκεί και πέρα όμω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η υπόθεση να οδηγήσει, αν θέλετε, και σε παρεμβάσει θεσμικού χαρακτήρα, οι οποίε δεν θα επιτρέψουν να ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα στο μέλλον. Γιατί βεβαίω αυτοί που τα έκαναν και τα πολιτικά στελέχη, αλλά και. Τα στελέχη τη εταιρεία και όποιο άλλο εμπλεκόταν σε αυτή την υπόθεση, τα έκανε γιατί βρήκαν ένα θεσμικό πλαίσιο διάτρητο, Βρήκαν ε, κατάπτυστε ρυθμίσει, όπω το περίφημο άρθρο 86, το οποίο η κυβέρνησή μα πήρε την πρωτοβουλία, του άρθρο 86 του Συντάγματο, να το ε, αλλάξει Αυτά λέτε στην για την, την αναθεώρηση. Βεβαίω, μιλάω για την ευάρτηση. Γιατί αυτό είναι το υπαρκτό σκάνδαλο. Για την υπόθεση Πετσίτη που αναφέρατε, εγώ δεν έχω δει να έχει προχωρήσει κάποια ε, διαδικασία. Που να αποδίδει ευθύνε ευρύτερε. Υπάρχει, υπάρχει, εσάς... υπάρχει ιστορία με τον Όχι, κύριο Πετσίτη και με τι σχέσει του με ιδιωτικά συμφέροντα, με τα οποία, όπω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η κυβέρνηση ε, βρίσκεται σε σύγκρουση. Από εκεί και πέρα, εμεί λέμε όλα στο φω. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, τίποτα να φοβηθούμε. Όλα στο φω να τα ψάξει δικαιοσύνη και από Αλήθεια. εκεί και πέρα θα βγουν και τα πολιτικά συμπεράσματα. Υπουργέ μου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι χαρά μα όσο πηγαίνουμε προ τι εκλογέ. Είστε ο αρμόδιο υπουργό να είστε εδώ να μα ενημερώνετε. Τώρα που έχει φύγει και το άγχο των εθνικών εκλογών. Στη διάθεσή σα, <laughs> βεβαίω, στη διάθεσή σα, επιτρέψτε μου όμω μια τελευταία κουβέντα. Επειδή πολλοί συζητάμε για τι εκλογέ και πολύ καλά κάνουμε. Γιατί ε, στη χώρα μα δεν έχουν γίνει και εκλογέ τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι, δημοκρατικό... Είναι, είναι, αν θέλετε, το επιστέγαμα τη δημοκρατική διαδικασία. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα όμω τα οποία εγώ θα σα καλούσα κάποια στιγμή να συζητήσουμε βεβαίως. για αυτά που κάνουμε και στο Υπουργείο για παράδειγμα, σε λίγε ημέρε ο Πρωθυπουργό, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό θα ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξη για τι σχολικέ καθαρίστριες, οι οποίε αυτό αυτό, όλα αυτά τα χρόνια εργάζονται σε ένα απαράδεκτο περιβάλλον. Μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία τη εργασία στην αυτοδιοίκηση, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα τα οποία στοιχίζουν ζωέ. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι πρέπει στη χώρα μα επιτέλου να τα συζητήσουμε σοβαρά. Μέτρα που έχουν να κάνουν με τι αναγκαίε προσλήψει που πρέπει να γίνουν στο χώρο τη αυτοδιοίκηση και για τι οποίε δεχτήκαμε, την κριτική είναι. από την αντιπολίτευση για αυτονόητα αιτήματα των ίδιων των αυτοδιοικητικών φορέων. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που αφορούν όλη την κοινωνία. Βεβαίω θα συζητήσουμε για τι εκλογέ. Αλλά και πριν και μετά τι εκλογέ, αν θέλετε, στη διάθεσή σα να συζητήσουμε θα αυτά τα ζητήματα τα εργασιακά στον χώρο τη αυτοδιοίκηση, τα ζητήματα των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, τα οποία προσπαθούμε σιγά σιγά να αποκαταστήσουμε αδικίε και να βρούμε λύσει. Να είστε καλά, Δευτέρα 27, 27. του μηνό Μαου, σα περιμένουμε εδώ. <laughs> Εντάξει, Δευτέρα θα είναι λίγο δύσκολο, γιατί όπω καταλαβαίνετε. <laughs> θα είστε <ξενιχτήσει>. κυριακή, <laughs> κυριακή θα είναι <laughs> μεγάλο <laughs> το ξενύχτιο. Όχι, δεν πούμε για τι προσλήψει, αλλά Δευτέρα 27 θα στέλνουμε για την ανάλυση του αποτελέσματο. Ευχαριστούμε, Υπουργέ.